Ένα σχόλιο να κάνω τώρα για την παράταξη της δύναμης ζωής. Μένω έκπληκτος. Έρχεται ένα θέμα προημερησίας για 5 εργαζόμενους απλήρωτους. Για 3-5, ναι. Αυτή είναι δυστυχία. Και λέει η παράταξη της δύναμης ζωής, που έχει βάλει άπειρες φορές θέματα προημερησίας, ότι είναι θέση αρχής να μην τα ψηφίζει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, τι δογματισμός είναι αυτός? Στο φινάλε εμάς κατηγορείται ο σταλινικούς. Δεν το καταλαβαίνω. Ένα, δύο. Δεν μας καλύπτει η απάντηση του αξιοτήμου κυρίου Προέδρου. Οι συνεδριάσεις είναι ακριβώς αυτές που είπε ο κύριος Δημητρίου πριν λίγο. Επειδή και εγώ κάθισα για να τοποθετηθώ εμπεριστατωμένα και διάβασα τις συνεδριάσεις αυτές. Για να μπορέσει το συγκεκριμένο πάρκο, όχι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, που είναι αυτονόητο και το παραπέμπει ο κύριος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο νέος, που μίλησε πριν λίγο, στο μακρινό και απόμακρο μέλλον. Δεν έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα πότε εν τέλει θα πάρουν τους μισθούς των 3 μηνών αυτοί οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, και σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου, όταν και εφόσον εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Εδώ όμως, επί της ουσίας, και ολοκληρώνω με αυτό, για να μπορέσει να αλλάξει στοιχειωδώς κάτι εκεί, είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτείνουμε εμείς. Και είναι αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα? Ότι πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία συντήρησης του πάρκου, πρέπει να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό, πρέπει να υδροδοτηθούν οι λίμνες, πρέπει να περιφρουρείται ο χώρος και, εν πάση δε περιπτώσει, να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για να υπάρχει αυτό το πάρκο να λειτουργεί ως πάρκο. Δηλαδή, ας πούμε, κλείνω με αυτό. Βλέπω στο πρώτο θέμα απευθείας ανάθεση σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου να κάνει μελέτη για τη μεταφορά των μαθητών. 104.000 ευρώ. Στοιχειοδός εκεί δεν μπορούν να δουν τα μισά για να λειτουργήσει αυτό το πάρκο σαν πάρκο. Απορία άξιον είναι. Ευχαριστώ.